ανήκει στην κατηγορία κολλάει μέσα στο μυαλό μέχρι το βράδυ τουλάχιστον να μας πάει αυτό παρέα. Γραμμές ανοιχτές για να πείτε αυτό που θέλετε. Δεν μας φτάνουν το πρωί οι ώρες. Όσοι θέλετε να πείτε την άποψή σας, όσοι θέλετε να παίξετε, γιατί έχουμε δύο μαγικά χαρτάκια, θα γίνει χαμός την άλλη εβδομάδα, θα ζητάτε πάλι εισιτήριο με το γάβρο για το κύπελο. Τώρα είμαστε χαλαροί, έτσι. Είμαστε επηρεασμένοι. Θα πω αυτό που είπα και το πρωί. Όποιος θέλει να γίνει ρήψασπης, όποιος θέλει να ρίξει την πανοπλία του και να τα παρατήσει, με γεια του, με χαρά του. His goodbye, his happiness. Με γεια του, με χαρά του. Εμείς δεν ακολουθούμε. Έχουμε άλλο σκεπτικό. Και εμάς δεν μας αρέσουν πράγματα. Και εμάς δεν μας άρεσε έτσι όπως έπαιξε η ομάδα και όπως παίζει η ομάδα γενικά. Γιατί φέτος, αν εξαιρέσουμε κάποια παιχνίδια, δεν έχουμε δει τον περσινό ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή, τον αίτητο, αυτόν που σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά του. Αλλά όχι όμως να ακούω ότι μετά την Κυριακή τελειώσαν όλα, καταστροφή. Ο Λεθρός άνοιξε πέτρα για να μπω. Να απαγγείλουμε καριωτάκι, θέλετε? Τι, να βάψουμε μαύρες κουρτίνες? Να φορέσουμε πλερέζες? Τι ρε παιδιά, μαύρα μαντήλια? Όχι, 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 όχι. Θα μου πεις, έτσι όπως παίξαμε την Κυριακή πάμε πουθενά? Πουθενά. Αυτό λέμε. Πρέπει να βγει αντίδραση. Πρέπει. 23-10-287-888. Σήμερα λοιπόν, εκτός από το δώρο εβδομάδας που είναι όπως πάντα Lithos Hotel & Spa, μια διανυκτέρευση με πρωινό στο καταπληκτικό πετρόκτιστο ατμοσφαιρικό με τζακούζι, με υδρομασάζ, με σουρουμουντρούχουμ και καραπιπερί μέσα στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο στο Καϊμάκ Τσαλάν. Που πηγαίνεις, που γυρίζει. Κληρώνουμε και σήμερα στην ώρα, δηλαδή μέχρι τις 3, δύο εισιτήρια για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για το κύπελο. Πάμε να πάρουμε γραμμές, πάμε να μιλήσετε εσείς. Παίζουμε αντίστροφη μέτρηση, παίζουμε σωστό ή λάθος, παίζουμε βρες ποιος τραγουδάει, αυτός 1-0. Ναι, είναι η εκπομπή, ποιος αυτός 1-0 με εκτέλεση, ταπεινή εκτέλεση αράουτ από πάνω προς τα κάτω. Στο ερώτημα, αν ο καιρός θα συνεχίσει έτσι, η απάντησή μας είναι ίσως. Και αυτό είναι οριστικό. Ξεκάθαροι είμαστε, πιο ξεκάθαροι δεν γίνεται. Πάμε να δούμε το άτομο το οποίο κάνει Ζαν-Ζακ Σεφτέ. Δώσ' του. Πάμε λοιπόν. Με τη σειρά. Να δούμε λοιπόν τον άνθρωπο το οποίο κάνει σήμερα Σεφτέ. Ο Ζαν-Ζακ Σεφτέ, να πω λίγο σύντομα ένα βιογραφικό του. Έπαιξε συντρόμη και γοητεία, πρώτος ξάδερφος του Ρίτς. Την εποχή που τα είχε με την Μπρουκ πριν τα φτιάξει με τον Έρικ, αφού τα χάλασε με το Θόρν, και ένα διάστημα έριχνε και τα βλέφαρά της και άπλωνε και τα χέρια της επάνω στη Στέφανη. Πριν αυτή τα φτιάξει με τη Σπέκτρα. Ξεκάθαροι είμαστε σε αυτά τα πράγματα. The Gang of the Restless. Άλλο αυτό βέβαια, δεν πειράζει. Πάμε να δούμε. Ο Ζαν-Ζακ Σεφτέ. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το τιμημένο, το χιλιοτραγουδισμένο λάκωμα. Έτσι ακριβώς, μην το αφήνεις καθόλου, πάρτο. Τι σε παρακαλώ πολύ. Δικό σας. Δικό σας. Όσοι νομίσετε ότι θα χάσουμε την πίστη μας, το χαμόγελό μας και την όρεξή μας, δεν μας μετράτε σωστά πάντα. Το λέω. Λοιπόν, τρία πραγματάκια θέλω να πω. Βεβαίως. Είμαι όλος αυτιά. Είμαι ο Σπόκ. Είμαι ο Νασιόπουλος. Άκου τώρα. Ο Μπαγκατσιάς. Το ότι νίκησε ο λαός του ΠΑΟΚ είναι σίγουρο. Συγκλώνησε. Πότε θα ξανανικήσει, πρόσεξε να δεις τώρα γιατί, πολλά μπορείς να πεις. Λοιπόν, την επόμενη Τετάρτη μπορεί να είναι περισσότερος κόσμος στο γήπεδο από ό,τι ήταν την Κυριακή. Τότε θα είναι νίκη του ΠΑΟΚ, του λαού σωστό. Του ΠΑΟΚ. Σωστό, έτσι, σωστό αυτό για που να λες. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλήθεια λες. Αν και ξέρεις ότι αυτό είναι... Ξέρω εγώ. Ξέρω. Ναι. Λοιπόν, αλλά λέμε τώρα. Ένα δεύτερο το οποίο όταν εγώ ξέρω ότι όταν ο πρωθυπουργός της χώρας σου βγαίνει από το... Ο κανονικός ή ο Γιαλατζή. Περίμενε. Από τα έδρανα
της Βουλής και λέει ο κύριος Σαββίδης είπε ότι δεν θα γίνω ποτέ πρωθυπουργός και νομίζει ότι είναι πρωθυπουργός. Τώρα τι περιμένεις αυτή τη χώρα. Γιατί άδικο είχε ο Ιβάν. Για άλλη μια νίκη. Άδικο είχε ο Ιβάν. Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς λέω. Όσο για την έποδο της αστυνομίας ήταν η μεγαλύτερη νίκη του ΠΑΟΚ, του οπαδικού κινήματος του ΠΑΟΚ. Γιατί, πρόσεξε να δεις. Υπήρχε εφιάλτης που έδωσε το πανό. Τι περιείχε το πανό. Και αυτό ψάχνανε το πανό, το συγκεκριμένο. Α, υπήρχε κάποιος που το έδωσε, από μέσα. Το έδωσε στην αστυνομία, το έδωσε. Πώς το λένε. Το έδωσε στην αστυνομία. Εφιάλτης. Και ψάχνανε ακριβώς αυτό το πανί. Μάλιστα. Δεν μπήκανε τυχαία. Αλλά ο κύριος Χρυσοχοίδης που είναι και βορειοελλαδίτης θα του δώσω θερμά συγχαρητήρια αν βρει και άλλο κόμμα να πάει. Γιατί πήγε σε όλα σχεδόν. Μόνο σε εγώ περιμένω να πάει σε τελεία μετά από τα κόμματα. Λοιπόν, γι' αυτό ο λαός του ΠΑΟΚ πάντα θα είναι μπροστά από όλους αυτούς. Πάντα. Λοιπόν, ας ακολουθήσει και η ομάδα. Και ο προπονητής και η ομάδα. Αυτό. Να βγάλει αντίδραση. Να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ την Κυριακή με αυτή την ομάδα που κατέβασε ήμουν υπερευχαριστημένος. Αλλά παίξτε ρε παιδιά κι εσείς. Αυτό ρε. Συγγνώμη δηλαδή. Αυτό που έβλεπα δυο κοντουλάε μέσα στο αυτό με τις μπλε τις φανέλες και τις κόκκινες. Δύο κοντουλάσες κερδίσανε. Ένα και 20 ο ένας. 1 και 25 ο άλλος. Αυτοί σας κερδίσανε. Να το ξέρετε. Αν έχετε εγωισμό. Όχι Αλέξη, όχι, δεν είπαμε. Αλέξη, όχι. Όχι, δεν είναι, δεν είπαμε. Έλα, ρε. Αθλητές είναι. Δηλαδή, σε παρακαλώ, κατευθείαν να παρεξηγηθείς. Τι πράγμα κακό είναι αυτό, ρε παιδί μου. Δεν είπα κοντός, ρε παιδί. Μόλις πούμε για μεγάλο ποπό, εμφανίζεται αμέσως η Kim Kardashian, μπαίνει δηλαδή μέσα στο στούντιο. Τι κακό πράγμα είναι. Μόλις πούμε για κοντό, κατευθείαν ο Αλέξ. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά όποιος έχει τη μίγα να τη φέρει πίσω. Ναι. Παναγιώτη μου. Και όποιος φοβάται, πέφτει και κοιμάται. Αυτό. Και οχαλίζει. Να του σκεπάσουμε κιόλας. 485 για την κλήρωση. Με κουβερλί. Βεβαίως. Ναι, τα εισιτήρια δεν τα έχω ανάγκη γιατί έχουμε εισιτήρια. Ευχαριστώ. Τέλεια. Φιλιά, σε βάζω για το λίθος. Ναι, για το άμα πας θα πάμε δυο άτομα. Ο Αναμάρτος πρώτος στο λίθος θα πάει. Ναι, ναι. Γεια σου Παναγιώτη μου! Γεια σου Κωστάκη. Σε είδα σε μια φωτογραφία, φίλε. Εκείνη που κρατάτε το πανό και είσαι, όπως τη βλέπουμε τη φωτογραφία, τέρμα αριστερά. Που είναι ο στρατηγός είναι δεξιά και κάνετε όλοι το σήμα της νίκης. Σε γνώρισα, φίλε, δηλαδή πραγματικά. Ήμουν μικρός τότε. Πόσο χρονών είσαι εκείνη τη φωτογραφία, Παναγιώτη? Πού να θυμάμαι. 20, είσαι 18-19. Ναι, είμαι πρωτού το στρατό. Τώρα ακριβώς πόσο είναι δεν ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι για τον Σκατανέ που είναι σωστό. Βλέπω τον Ιορδάνη, ξέρεις τον Ιορδάνη, τον γνωστό. Βεβαίως. Γελάει συνεχώς. Ναι. Ακολουθάει το στρατικό και γελάει. Ναι, ναι. Μόλις βγάζει το σακάκι και σηκώνει τα χέρια του, πάγωσε το παίρνουν κάτι σε ρόπι. Έτσι. Πέθανα. Έγινε ένα λάθος εκεί, Παναγιώτη. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι οι περισσότεροι πάλι κλάψανε μόλις σηκώνουν τα χέρια. Έγινε όμως ένα διαδικαστικό λάθος. Έγινε ένα μικρό λάθος στην όλη διαδικασία, στο τελετουργικό. Έπρεπε, αφού έβγαλαν τις φωτογραφίες, οι φωτογράφοι που είναι η δουλειά τους και μοχθούν και κοπιάζουν γι' αυτό, απόλυτα σεβαστό, έπρεπε να φύγουν όλοι, γιατί εμείς που ήμασταν στην Κερκίδα δεν διαχωρίσαμε τον στρατηγό ανάμεσα στον κόσμο. Δηλαδή υπήρχε ένα μπουλούκι εκεί. Έπρεπε να φύγουν όλοι στο πλάι και να μείνει μόνος. Μόνος και να περπατήσει μετά, να πάει μπροστά στη θύρα 4, εκεί που είναι το σπίτι, εκεί που μεγαλούργησε, εκεί που έγραψε με ολόξα γράμματα ιστορία για τα 4 γράμματα, έτσι. Αυτό. Έγινε Παναγιώτη μου, σε φιλό, περιμένω τρεις. Ζούμου σου πάντα, φιλιά. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Χαίρετε, ναι. Καλησπέρα Κωστή. Καλώς τον ποιητή, το Στράτο. Καλώς τον. Έλα αδερφέ μου. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να σου πω είναι το θέμα ότι εκτός από τα στοιχεία που έβγαλε κάποιος
και τα πήρε ο Ολυμπιακός και έκανε όλη αυτή την υπόθεση στην ΕΕΑ, έχουμε πλέον επίσημα και κάποιον ο οποίος έδωσε και το πανό και υπήρξε εντολή για να μπουν μέσα να πάρουν το πανό, να μην ανέβει το πανό. Άρα εκ των έσω, τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Ας ψαχτούν. Άρα λοιπόν, θα πρέπει πολύ σοβαρά να τις ακουλευτούμε και εντός ΠΑΕ και εκτός ΠΑΕ και εντός οπαδικού κινήματος και εκτός, ειδικά μετά τα προπέρσινα, ότι πλέον δεν κυνηγάμε φαντάσματα, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε εξωγήινους δίπλα μας. Σωστά το είπες, μέσα σε εγωγικά. Ο Ηλίας ο Κεμετσετζίδης, πολύ σωστά το είχε πει, σε εκπομπή του που έκανε σε άλλο ραδιόφωνο, έλεγε ότι για να χάσουμε το πρωτάθλημα πρέπει να κατέβουν εξωγήινοι. Να την παιδιά, εξωγήινοι ήρθαν. Έγινε. Ήρθαν οι εξωγήινοι. Να τα ελικόπτερα, να τα ντρόν, να οι εφιάλτες, να... Για να μην πολυλογώ. Συγγνώμη, στρατό. Στρατό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτός που το είπε πριν, ο Παναγιώτης, 40 χρόνια θύρα 4, έτσι. Δηλαδή δεν μιλάει ένας που άκουσε, που μου είπαν. Για να το λέει κάποιος, ο οποίος έχει και τα παντελόνια, γιατί πρέπει να στηρίζουν κάτι και όχι γιατί κρύωνουν τα πόδια του. Για να βγαίνει να το λέει επίσημα, όπως βγήκε και ένας άλλος άνθρωπος στην εκπομπή σου και είχε πει ότι κάποιος πήρε τα στοιχεία και τα έδωσε στη δημοσιότητα. Τραπεζικός κιόλας. Εγώ έμαθα και το όνομά του, δεν το λέω στον αέρα, δεν χρειάζεται. Εντάξει, εκεί πρέπει μετά πρέπει να το αποδείξουμε, κατάλαβες. Γι' αυτό. Ναι, αλλιώς δεν έχουμε να καλύψουμε κανέναν. Ναι, απλά θα τρέχουμε. Το δικό μας τον Απαυτούλη καλύπτουμε, όχι το δικό του. Ναι, πρέπει μετά να τρέξουμε να αποδείξουμε ότι αυτός είναι που. Κατάλαβες, και αυτό θέλει μια διαδικασία. Από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να τις ακουλευτούμε όλοι και φεύγω από αυτό το κομμάτι και θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις, να ρωτήσεις στο Βασιλόπουλο μετά. Ναι, βεβαίως. Πες μου. Είναι πολύ σημαντικές. Ναι. Είπε κάτι ο Σταύρος ο Κόλκας πριν, ναι, στην εκπομπή του, ναι, ότι είχαμε 100.000 μεμονωμένους συνδρομητές στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Όχι ότι δεν εμπιστεύομαι αυτά που λέει ο Σταύρος, έτσι προς Θεού, απλά όταν έχεις δύο πηγές έγκυρες, είναι καλύτερα από το να έχεις μία. Ναι, ναι. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που το ρώτησα εγώ στο Σταύρο, αλλά δεν είχε γνώση, αν γνωρίζει κάτι ο Βασιλόπουλος, είναι το εξής. Άκουσα και έμαθα, μάλλον άκουσα θα πω, γιατί έμαθα σημαίνει ότι είναι 100% σίγουρο, ότι η συμφωνία με την οποία ο ΠΑΟΚ παραχώρησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στη Ρωσία, στη ρωσική πλατφόρμα, τη WINK, χαϊδεύει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Α, μάλιστα. Θα ρωτήσω. Μπορείς να κάνεις αυτή την ερώτηση. Θα ρωτήσω, βεβαίως. Αν γνωρίζει κάτι. Ναι. Βεβαίως. Δηλαδή, χώρια οι 100.000 συνδρομητές, ναι, χώρια η συζήτηση του ΠΑΟΚ με την ψηφιακή πλατφόρμα αυτή τη ρωσική. Ναι. Έγινε, στράτε. Μιλάμε δηλαδή, αν ισχύουν αυτά τα νούμερα, μιλάμε για 2 εκατομμύρια κοντά. Πολλοί θα ακολουθήσουν. Είχαμε πει. Πολλοί θα ακολουθήσουν. Και σε αυτό πρωτοπόρος είναι ο ΠΑΟΚ. Πολλοί. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, γεια σου, Στράτο. Χαιρετώ, γεια. Παίζετε όσοι θέλετε, μου λέτε. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Χαίρετε. Καλώς τον κύριο Θράσο. Καλώς τον. Εδώ είμαι πάλι. Καλώς τον. Χαιρόμαστε να παίρνετε, να σας ακούμε βεβαίως. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Να ξαναπώ συγγνώμη, κύριε Θράσο. 2310-287-888. Σας βάζω για δύο εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού την επόμενη Τετάρτη 9.30 ώρα για το κύπελο. Πάρα πολύ σημαντικό μάτς και για το Λίθος Hotel & Spa. Πάμε, σας ακούμε. Τώρα που τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε, καταλάγησαν, τι γίνεται, τι μαθαίνετε από την ομάδα, σκέπτονται κάποιες αλλαγές, σκέπτεται κάτι άλλο εκεί πέρα ο προπονητής, τι γίνεται μέσα, έχει διαρρεύσει κάτι από μέσα να την ομάδα, πω, κύριε πώς θα κατέβει η ομάδα από εδώ και πέρα. Να σας πω, εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ, ΠΑΟΚ. Αν ακούσετε, πείτε πιο μέσα. Θα σας πω όμως, ας πούμε, αφουγκράζομαι, τι οσφρίζομαι, τι διαισθάνομαι, ή μπορεί και τι περιμένω. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε τον τρόπο που θα μπαίνουμε στα παιχνίδια. Τώρα, αυτό θα είναι τα πρόσωπα, θα είναι το σύστημα, θα είναι το πάθος, θα είναι η φρεσκάδα, θα είναι... Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Πρέπει όμως να μην είμαστε έτσι όπως ήμασταν την Κυριακή το βράδυ, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι, κύριε Θράσο. Πρέπει να δείξουμε τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Και αυτό θα το βρουν. Απλά η υπεύθυνη γι' αυτό είναι ο προπονητής και οι παίκτες. Ό,τι και να πούμε γύρω-γύρω,
όσο και να φωνάξουμε, όσο και να κριτικάρουμε, όσο και να θέλουμε και να επιθυμούμε και να λαχταρούμε. Λοιπόν, αυτοί μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Οι παίκτες που αγωνίζονται και ο προπονητής. Ναι. Οι οποίοι, τι κλίμα υπάρχει εκεί μέσα, επικοινωνούν, έχει ο προπονητής με τους παίκτες του αυτή την ατμόσφαιρα, τη θερμή, της φιλίας, της αγάπης, της εμπιστοσύνης μεταξύ τους, ή υπάρχουν αντιπαλότες μέσα εκεί και αντιπάθειες. Να σας πω, τι κλίμα υπάρχει εκεί να μέσα, σας πω εμένα τι μου έχει κάνει εντύπωση, δεν το είπα το πρωί, ήθελα να το πω και το ξέχασα. Μου έχει κάνει εντύπωση που ένας ποδοσφαιριστής φέτος σε κάποιο γκολ, ούτε ένας δεν πήγε να αγκαλιάσει τον προπονητή ή να του αφιερώσει ένα γκολ. Όπως γίνεται συνήθως. Ναι, θέλω να πω ότι εγώ δεν λέω ότι έχουν κακές σχέσεις, ούτε ότι μεταξύ τους είναι σκοτωμένοι, αλλά νιώθω ώρες ότι δεν υπάρχει επαφή, δεν υπάρχει δέσιμο, δεν υπάρχει, δεν ξέρω, δηλαδή νιώθω ότι οι παίχτες δεν παίζουν για τον προπονητή. Να πούνε πάμε να δώσουμε, να τα δώσουμε όλα που, για, όπως λένε ας πούμε για τον πρόεδρο, όπως λέγανε για τον προηγούμενο προπονητή που τους είχε βρει το κουμπί, για αυτόν δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει επαφή. Δεν έχω πληροφορία αν είναι σκοτωμένοι ή αν μιλούνται ή αν δεν μιλούνται, γιατί τώρα βλέπετε. Αυτή είναι μια ένδειξη σημαντική αυτή. Αλλά δεν είδα έναν να πάει και να αγκαλιάσει τον προπονητή του ή να το αφιερώσει. Για το αφιερώνω. Ναι, για να δείξει και μια στήριξη ή να πάνε όλοι μαζί στον προπονητή να τον αγκαλιάσουν. Ναι, για να δείξουν και προς τα έξω ότι. Έτσι, τώρα τι να σας πω, από εκεί και πέρα τι γίνεται όταν μέσα στους κόλπους της ομάδας, δεν το ξέρω, κύριε Θεός. Θέλω να είμαι έτοιμος απέναντί σας. Μάλιστα. Θέλω να είμαι έτοιμος. Πάντως μόνο αυτοί μπορούν να το γυρίσουν το κλίμα. Μάλιστα. Μόνο αυτοί. Μόνο. Παίκτες και προπονητές. Να είστε καλά. Ναι, ευχαριστώ πάρα εγώ, πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και... εγώ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Γεια σας, γεια σας κύριε Θράσο. Να είστε καλά, να είστε καλά. 2310-287-888 σας βάζω για τα δύο εισιτήρια μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα. Πείτε μου αν θέλετε. Να σας βάλω για τα εισιτήρια. Και FM γράφετε, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και για λίθος μπαίνετε αυτομάτως την Παρασκευή που θα κάνω την κλήρωση. Ναι! Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Σάλλας είμαι. Έλα ρε Σάλλας, πού είσαι ρε Σάλλας. Καλώς το παιδί! καλώς τον. Τι γίνεται, όλα καλά, δόξα. Μεγάλη παικτούρα, ο Μαρσέλο. Έτσι. Μεγάλη. Μεγάλη παικτούρα. Γενικά χιλιανή. Το μαλλί του θέλω να είχαμε τώρα, αλλά. Εντάξει, το μαλλί του, την αλητεία του, όλη αυτή. Γενικά, ρε παιδί μου, Χιλή, εκεί, Ουρουγουάη, αυτά και τα λοιπά. Εκεί. Υπάρχει μέσα κάτι από Αλάνα, από Χαμίνη, από γειτονιές, από κάπου αλλού, από κάποιο μπλεκ και κάποιο αγόρι έχουν φύγει αυτοί για να παίξουν μπάλα, έτσι. Λοιπόν, έλα Σάλλας μου, σε ακούω. Ας πούμε για μια ακόμα φορά Ζουμουσού, έτσι κι αλλιώς. Ζουμουσού πάντα αυτό. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Έξι. Απλά πιστεύω ότι δεν ξέρω αν για να κερδίσεις τον Ολυμπιακό, είτε συμπαθείς τον προπονητή, είτε δεν το συμπαθείς, είτε εσύ είσαι σε καλή κατάσταση, είτε δεν είσαι, να μπει μέσα στο, όπως λέμε, με το μαχαίρι στα δόντια για να τον κερδίσεις τον αγώνα, γιατί παίζεις με αυτή την ομάδα που πρέπει να την κερδίσεις. Για τους χίλιους λόγους που ξέρουμε ή για τον έναν. Δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, γιατί καθόμαστε να ασχοληθούμε τώρα αν τελικά είναι ο κατάλληλος προπονητής ή όχι. Οι παίχτες δίνουν αυτό που πρέπει για τους φιλάθλους και για την ομάδα. Όχι. Γιατί δεν μπορεί σε έναν αγώνα ολόκληρο, να μην πούμε ονόματα, να μην μπορούμε να βγάλουμε μια σέντρα, να μην μπορούμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό, να ξεχάσουμε αυτά τα ίδια παίχτες που τα πέτρεψε στην ομάδα. Μα εδώ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Σάλλας, εδώ όμως έρχεται ένα αυτομάτως ένα ερώτημα. Μήπως έχει και ο προπονητής ευθύνη σε αυτό που είναι έτσι οι παίχτες. Βεβαίως οι παίχτες σε πρώτο πλάνο είναι, αν δεν είναι παθιασμένοι, μήπως δεν τους εμπνέει ο προπονητής, μήπως δεν τους παίρνει το 100%, μήπως δεν μπορεί να τους εφησίσει αυτό το πάθος, μήπως δηλαδή πρέπει, νιώθουν οι παίκτες ότι δεν υπάρχει ένα πλάνο, ξέρω εγώ, ή μια στρατηγική ή μια επαφή με τον προπονητή. Χωρίς να λέω ότι φταίει μόνο ο προπονητής ή μόνο οι παίκτες. Έτσι νιώθω. Δεν είναι δηλαδή. Πολύ σωστά, αλλά δεν λέω, έχει και αυτός ευθύνη. Στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, γιατί λέμε ότι σε όλα τα παιχνίδια δεν τους εμπνέει, δεν έτσι, να μην τα παρεθύμω τώρα και δεν υπάρχει λόγος. Αλλά έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο θέλαμε να το κερδίσουμε
Γιατί είναι Ολυμπιακός, ναι, ναι. Είναι αυτή η ομάδα συμφωνώ, που δεν θέλουμε συμφωνώ. Να μας κερδίζει ποτέ. Συμφωνώ. Ούτε στο τάβλι. Ρίξε μια κλωτσιά! Λοιπόν, κάνε ένα τάκλι! Βγάλε δηλαδή λίγο εγωισμό, αυτό δεν λες. Εκείνος ο Τσιμίκας, δηλαδή ανώνυσε. Ένας ρε παιδιά, ένας. Δηλαδή εγώ με την κοιλιά μου ήθελα να μπω μέσα να πούμε να κάνω τάκλι. Τι να πω. Άρα λοιπόν τώρα, γιατί το, θέλω να καταλήξω κάπου την κουβέντα, ότι δεν είναι χρόνος και τόπος να αλλάξουμε προπονητή όπως κάποιοι επιθυμούν και αναφέρονται κτλ. Γιατί θα χαθεί χειρότερα. Ξέρω, θα είναι πολύ μεγάλο ρίσκο ο Σάλλας. Καλοκαίρι. Πολύ μεγάλο ρίσκο τώρα να έρθει να κάψουμε ποιον, τον Γκαρσία, που διαβάζω και βλέπω ποσταρίσματα. Έτσι, μεσού στη σεζόν, δηλαδή μήνα Μάρτιο, μεθαύριο. Δεν ξέρω. Περισσότερο. Και δεν είναι μεσού, είναι πριν από τα play-off, δηλαδή τελείωσε το πρωτάθλημα και έχουμε play-off. Μεγάλο ρίσκο. Και το χειρότερο που φοβάμαι είναι ότι στα μεγάλα παιχνίδια δεν παίξαμε μπάλα και τώρα έχονται όλο μόνο μεγάλα παιχνίδια. Αυτό είναι το προβληματίζει ιδιαίτερα. Η λύση είναι αυτός, γι' αυτό ρωτάω από το πρωί. Είναι το ίδιο ερώτημα που είχα θέσει πριν ξεκινήσει την ξέφρινη πορεία ο Λουτσέσκου. Μπορείς, δείξε μας ότι μπορείς. Βρες τον τρόπο, δεν θα σου πούμε εμείς. Η δική σου δουλειά είναι, γι' αυτό αμείβεσαι αδρά, να βρεις τον τρόπο. Δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο τρόπος, εσύ ξέρεις. Και έχει το πλεονέκτημα ότι έχει πολλούς παίχτες που μιλάνε πορτογαλικά και έχει συμπατριώτες που μπορούν να επικοινωνήσουν και καλύτερα. Να πούτε μια γλώσσα που ήταν αραβαϊκά και δεν τα ξέρει κανένας. Σάλλας, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Επίσης, ακούω κάπως που λένε δικαίως και εύλογα μέχρι ένα σημείο ότι δεν του πήραν τους παίχτες που ήθελε, είχε ζητήσει κάποιους. Βεβαίως, δεκτό αυτό. Δεκτό. Όμως αυτοί οι παίχτες που έχει είναι λίγοι. Αυτοί που μέχρι πριν λίγους μήνες, δεν μιλάμε πριν από 10 χρόνια και 7 και 8, αυτοί δεν είναι που μασούσαν σίδερα, αυτοί δεν είναι που δεν έχαναν πουθενά, που έβγαζαν φλόγες από τα μάτια. Είναι αμεληταίο το ρόστερ μας. Ποιοι άλλοι έχουν τέτοιο ρόστερ? Έχουμε ένα από τα καλύτερα ρόστερ, ενώ όχι το καλύτερο ρόστερ. Ακριβώς. Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι έχουμε το καλύτερο ρόστερ. Ποιοι είναι απέναντί μας, δηλαδή εσείς είδατε κανένα Ολυμπιακό συγκλονιστικό, ας πούμε? Εγώ δεν είδα, πέρα όχι, από το... Αλλά, δηλαδή, όταν βλέπεις όμως ότι το Μαουρίσιο που ξέρει... να μην μπορεί να δώσει μια πάσα, προβληματίζεσαι. Θλιβερό, ο Μαουρίσιο, ο Μπίσεσβαρ, αυτοί που δεν τους έπαιρνε την μπάλα από τα πόδια και που την περνούσαν από την κεφαλή της Βελόνας τώρα, να είναι σαν να είναι σωσίες. Είναι πολύ προβληματισμένος ο κόσμος, φίλε. Αντάλαβες. Απλά δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε, δεν μπορούμε να πάψουμε, να ελπίζουμε και να περιμένουμε στην ομάδα. Να δείξει άλλο πρόσωπο για να προχωρήσουμε. Έτσι λέω εγώ, Σάλλας. Ένας παοξής, χρόνια παοξής, όπως είμαστε στη δικιά μας την ηλικία και φυσικά και τα νεότερα παιδιά, δεν τα παρατάει ποτέ. Φυσικά. Απλά μας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν βλέπουμε κάτι καλό στην ομάδα. Αυτό δεν είναι το θέμα να κερδίσουμε και το τίτλο μόνο. Φυσικά. Έτσι. Πιο πολύ... Όμως και εγώ έχω αισθάσεις για το αν που πήραμε πέρυσι και πρόπερισε τίτλους, αν παίζαμε μπάλα. Έτσι, γιατί είναι και αυτή η ερώτηση, παίζαμε μπάλα για να πάρουμε τίτλο. Ή μόνο μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα και να μην παίζουμε μπάλα. Γιατί επί εποχή Λουτσέσκου δεν παίζαμε μπάλα. Ναι, ναι, μα δεν είπε κανένα. Θέλω να ανοίξουμε άλλη κουβέντα. Είναι άλλο θέμα αυτό. Έχει τελειώσει αυτό το υπήρχαν κάποια μάτς καλά που κάναμε. Υπήρχαν κάποια μάτς που κάναμε, απλά είχε άλλο τρόπο η ομάδα, άλλη ψυχολογία, άλλη ψυχοσύνθεση, άλλο πείσμα, άλλη αυταπάρνηση. Είναι πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Μεγάλη κουβέντα. Ναι, καταλήγουμε σε ένα πράγμα. Και ποδόσφαιρο, γιατί αν σε αρέσει και το ποδόσφαιρο και η μπάλα, πρέπει να θέλει να βλέπει και την μπάλα την ομάδα. Γιατί φυσικά, η ομάδα έχει ποιότητα να παίξει μπάλα, να κατεβάσει την μπάλα και να τη χειριστεί, να κάνει τους συνδυασμούς, να κάνει τις κινήσεις που χρειάζεται. Φυσικά, φυσικά. Έγινε, λοιπόν, Σάλλα, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. 2-18. 2-18. Έγινε, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα. Σε χαιρετώ. Πάμε δύο γραμμές ακόμα. Ναι, χαίρετε και συγγνώμη που περιμένετε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, είναι απλά τα πράγματα. Έλα, μαέστρο μου, έλα. Άκου, εγώ, κοίταξε. Εγώ για πρώτη φορά θα μιλήσω έτσι, θα είμαι λίγο καυστικός, γιατί το βλέπω και το ζω και το βιώνω. Όσο θέλεις, είναι μαέστρο. Όσο θέλεις. Προσωπική άποψη είναι και δεν θέλω κανείς να την ασπαστεί, βεβαίως, απλά την αναφέρω. Βεβαίως. Ότι ο Φερέιρα δεν πείθει τους παίκτες. Λείπει η αυτοπεποίθηση από τον ίδιο. Δεν έχει να τους δώσει αυτό το οποίο αναφέραν και άλλοι φίλοι ακροάτες προηγουμένως. Και δυστυχώς αυτό μεταφέρεται και στους παίκτες. Ένα το κρατούμενο.
για προπονητή σας, αν είναι θερέλπης, είναι εξελίξιμος, εμένα τα δείγματά του, δεν είναι τώρα πλέον ένας-δύο μήνες, είναι 10 μήνες ναι. περίπου. Λοιπόν, ναι. τα δείγματά του με λένε να πάει να κάνει την εξέλιξη στην Ισπανία, στην Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα και στη, οπουδήποτε. Αυτό που βλέπω εγώ δεν είναι, πώς να σου πω, ναι. για το βάρος αυτή τη στιγμή mm-hmm. που μιλάμε, Κωνσταντίνε, με αυτής της ομάδος ναι. και εκείνο φάνηκε, γιατί πλέον δεν μπορώ να πιστέψω ότι η ομάδα αυτή μπορεί να τα γυρίσει τα πράγματα, διότι δεν βλέπετε η ομάδα. Εγώ είχα ένα χώμα Ολυμπιακό για πρώτη φορά στα χρονικά προχθές και ο ΠΑΟΚ ήταν σκόνη, ναι. δεν υπήρχε. Ναι. Δηλαδή αυτό πράγμα, Κωνσταντίνο, δεν θα ψάξουμε ναι. να βρούμε τώρα πώς θα πούμε, φταίει ο Γάιδαρος να βαράμε το Σαμάρι. Ναι. Πρώτα ξεκινάει φυσικά από τους παίκτες, γιατί ρίχνει μεγαλύτερες τους παίκτες, αλλά προτιμώ να έχω, Κωνσταντίνε μου, ένα αρχηγό λιοντάρι και ένα στρατό ποντίκια, παρά ένα αρχηγό ποντίκι και ένα στρατό λιοντάρι. Θυμάμαι αυτό που το έλεγες λοιπόν, πέρσι. Μαέστρο μου, μόνο μια μικρή παρένθεση. Ναι. Ο προπονητής αυτός δεν είχε παρελθόν σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Δεν ήταν σε ομάδα που διεκδικούσε πρωτάθλημα. Είχε κάνει εξαιρετική δουλειά στην Μπράγκα, όμως ναι, δεν αλλά, ήταν... Επιβεβαίωση, Κώστα μου, ναι. κατάλαβα τι να πεις. Επιβεβαίωση του λόγου του αληθές. Δηλαδή στο Καστίδιο του Κεφάλι θα γίνουμε κουρίς. Κοίταξε, Ιβάν, ας τα πειράματα και θα φέρεις ένα προπονητή με κάκαλα. Αυτό θέλει ο ΠΑΟΚ. Και θα τη βρει στην άκρη. Και το ρόστερ είναι πάρα πολύ καλό και δεν ξεχάσανε την μπάλα, αλλά στο επαναλαμβάνω, όταν δουλεύεις με το... έχεις το φόβο και δεν παίρνεις μπροστά, πεις εγώ θα κάνω αυτό γιατί έτσι το βλέπω και αύριο θα φύγω. Είσαι τελειωμένος. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελπίζω όλα αυτά που σου λέω, Κωστάκη μου, σήμερα 24-25 του μηνός, να γελάνε όλοι μαζί μου και ας είμαι εγώ ο τελευταίος που θα είμαι σε αυτή την ώρα, δηλαδή να πάρει από το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Ας με έχουν πρώτο περίγελο. Αλλά δυστυχώς η εμπειρία μου, αντίρρε μου, με διδάσκει και το τόπι το γνωρίζω, αδερφέ, το ξέρεις. Έγινε μαέστρο μου, και εγώ. Καλή και εγώ. Συνέχεια. Να είσαι γερός, yeah. να είσαι γερός. Γι' αυτό έχουμε ανοιχτές γραμμές εδώ, στο Λίμπερο. Γι' αυτό έχουμε στις εκπομπές μας, να πείτε την άποψή σας. Είπαμε, κάποιες άλλες μέρες θα παίξουμε, θα κάνουμε το χαβά μας. Μέρες τέτοιες μετά από ντέρμπι, μετά από τέτοιους αγώνες, ανοίγουμε τις γραμμές να μιλήσουμε. Αυτοί που είναι στην παρέα μας το πρωί μπορεί να μην μπορούν το μεσημέρι και ανάποδα. Γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με Κώστα Βασιλόπουλο που έχει πάρα πολλά και σήμερα να μας πει. Πολλά και σημαντικά, ο διευθυντής της Φόρτσα. Σε λίγο είμαστε πίσω. Πάμε τώρα στον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι Κωστή. Καλό μεσημέρι. Στον απόϊχο του αγώνα της Κυριακής και στο τι γίνεται από εδώ και πέρα είναι η ερώτηση του κόσμου Κώστα και προς εσένα και προς τον εαυτό του και προς τον όλο τον οργανισμό. Κοίταξε. Ανασύνταξη. Και γιατί πραγματικά χρειάζεται ανασύνταξη ο οργανισμός, το ποδοσφαιρικό τμήμα κυρίως, ανασύνταξη και αντεπίθεση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Χάθηκε μια μάχη, για μένα δεν χάθηκε ο πόλεμος. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι, όχι μόνο θεωρώ, το πιστεύω ακράδαντα ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στους στόχους του. Ναι, απομακρύνθηκε από την κορυφή των μείων 5. Δίνει ένα αβαντάζ στον Ολυμπιακό, αυτό δεν θα το αντισβητήσω, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Δεν σημαίνει όμως ότι χάθηκε τίποτα. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι διαθέτει την ποιότητα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και φυσικά τα ψυχικά αποθέματα για να ανατρέψει την κατάσταση. Μετά το τέλος του αγώνα, ναι, υπήρχε μια απογοήτευση μεγάλης κλίμακας και έκτασης, την οποία θεωρώ δικαιολογημένη, διότι όλοι είχαν προσδοκίες από τον ναι. ΠΑΟΚ και δεν είδαν αυτές οι προσδοκίες να δικαιώνονται. Αδικαιολόγητα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για το γεγονός αυτό. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι δεν τελείωσε τίποτα. Απολύτως δεν τελείωσε τίποτα. Δηλαδή είμαι απόλυτος σε αυτό το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία δεν τα κατάφερε την Κυριακή, δεν στάθηκε στο τέλος των περιστάσεων την Κυριακή. Περιμέναμε μια πολύ καλύτερη εικόνα, περιμέναμε μια προσπάθεια απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο να δείξει. Έτσι. Δεν είχε τίποτα Ολυμπιακός ναι, ναι. που να σε έκανε να πιστέψεις ή να υποστηρίξεις ότι έπαιξε
ποδόσφαιρο σπουδαίο και κέρδισε και. Πιο πολύ ο ΠΑΟΚ έχασε παρά ο Ολυμπιακός κέρδισε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία την ξέρουμε και στον Πειραιά. Γι' αυτό και κράτησαν χαμηλούς τόνους. Διότι η απόδοση της ομάδας τους αυτή είναι, δεν πρόκειται να αλλάξει. Ξέρουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό και δεν είδαμε διθυράμβους και δεν βλέπουμε διθυράμβους. Σίγουρα πέτυχαν μια σπουδαία νίκη, αυτό δεν, και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αλλά οκ, okay, μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι τελείωσε κάτι. Υπάρχουν μεγάλες μάχες, υπάρχουν ημιτελικοί στο κύπελο, ένας εκ των οποίων είναι την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν play-offs, ναι. Με μια ΑΕΚ πολύ δυνατή, με ένα Παναθηναϊκό που παίζει όλα τα παιχνίδια. Δεν τελείωσε τίποτα, απολύτως τίποτα. Είναι όλα ανοιχτά, με τον Ολυμπιακό να έχει το αβαντάζ του συν 5 και τον ΠΑΟΚ τον δεσαβαντάζ του μείον 5. Θα πρέπει να δώσει τη μάχη του ΠΑΟΚ, διότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση για το πρωτάθλημα. Στο κύπελλο είναι μια άλλη διαδικασία. Τελείως. Έτσι, την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε το πρώτο παιχνίδι, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ σε μια δεύτερη ευκαιρία απέναντι στον Ολυμπιακό. Θα υπάρξει και τρίτη ευκαιρία στο πρωτάθλημα και τέταρτη στο πρωτάθλημα και πέμπτη στον επαναληπτικό που είναι τέλος Απριλίου του ημιτελικού στο στάδιο Καραϊσκάκης. Άρα, όταν υπάρχουν πέντε παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, όταν ακολουθούν μάλλον τέσσερα, τα δύο εκ των οποίων στα play-off, δεν μπορεί κανείς να πει ότι τελείωσε τίποτα, γιατί στα play-off τα παιχνίδια όλα θα είναι ντέρμπι. Όπως θα είναι ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ, θα είναι ντέρμπι και για τον Ολυμπιακό. Ναι, βέβαια. Θα είναι για τον ένα ντέρμπι και για τον άλλο φιλικά. Τελείωσαν τα φιλικά τώρα. Εκτός και αν κάποιοι θέλουν να τα συνεχίσουν τα φιλικά στα play-off. Μεγάλη με χαρά τους. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, την οποία μέσα στην σαφώς την γνωρίζει. Δεν του είναι άγνωστη. Θα περάσει. Διαπυρός και σιδηρού. Άρα και εκεί, είναι η επόμενη μέρα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Η απογοήτευση. Δεν τη θεωρώ παράλογη την απογοήτευση του κόσμου. Ναι, θεωρώ δικαιολογημένη. Απλά δεν έρχεται το τέλος του κόσμου. Είναι μία ήττα που χτίζει καρδιά. Είναι μία ήττα η οποία προκάλεσε απογοήτευση. Αλλά είναι όλα ανοιχτά. Είναι δεσαβαντάζ. Οκ. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τη θέση του, έβαλε τον εαυτό του σε θέση κυνηγού. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Δεν του φταίει κανένας. Έτσι. Ούτε ο διαιτητής, ούτε κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Που ξαναλέω ότι στις δύο φάσεις, το λέγαμε και χθες, στις δύο, το παιχνίδι κρίθηκε από δύο αμφισβητούμενες φάσεις. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε η γραμμή στο αυτογκόλ του Γιαννούλη. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι το ένα ούτε το άλλο. Το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι ο Πόπτης είχε λάθος θέση. Φαίνεται από το βίντεο. Ναι. Ήταν πίσω. Όπως δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν είναι πέμπτη αυτό που ζήτησε ο ΠΑΟΚ με τον Λιμιό. Είναι λίγο... είναι αμφισβητούμενες. Δεν μπορώ να πω ότι ναι, είναι πέναλτι ξεκάθαρα. Ναι. Δεν μπορώ να πω όμως ότι δεν είναι πέναλτι ξεκάθαρα. Θα μπορούσε και να δεθεί. Ναι. Και να υπάρχουν παράπονα από τον Ολυμπιακό, γιατί δόθηκε. Με το ίδιο χρητικό θα ήταν. Δείχνει πάντως... Ναι. Ναι. Δείχνει πάντως, Κώστα, πόσο διαφορετικοί είναι οι δύο οργανισμοί. Διότι, όπως συζητούσαμε και χθες, αν είχε γίνει ανάποδα, θα είχαν σηκώσει όχι τσουνάμι επικοινωνιακό, όχι θα βαρούσαν τα τέλεια ραδιόφωνα, εφημερίδες, site, αυτά για την εξυγίαση, ο Χαλίφης, ο έτσι, ο αλλιώς. Θα βλέπαμε πάλι θυμμένο το πρωτάθλημα να φύγουν όλοι. Έτσι. Εδώ πρώτα ο οργανισμός έκανε την αυτοκριτική του, έτσι δεν είναι. Έτσι. Μα τι θα κάνει ο οργανισμός. Μα όταν η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, τι θα κάνει ο οργανισμός. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε, αν είχε την έννοια της τύχης την Κυριακή, με αυτή την εμφάνιση να κερδίσει. Σε πληροφορώ ότι με μία νίκη 1-0 πάλι τα ίδια θα λέγαμε. Απλά δεν θα υπήρχε απογοήτευση. Ναι. Η κριτική πάλι θα γινόταν. Τι θα λέγαμε, ότι τι. Βέβαια, όχι, το κάναμε και μετά. Όχι, το κάναμε μετά το Βόλο, ας πούμε, που η ομάδα κέρδισε και σταθήκαμε πάνω από τα προβλήματα και κάναμε τέτοια συζήτηση. Μετά από μέτρες εμφανίσεις. Βέβαια. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Θα πρέπει να βρει παίκτες και τεχνική ηγεσία. Τι έφτεξε, γιατί η ομάδα παρουσιάστηκε ανέτοιμη πνευματικά να αντιμετωπίσει αυτόν τον πολύ κακό Ολυμπιακό. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Το πνευματικά είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Μα βλέποντας ξανά την κούρσα του Τσιμίκα, δεν μπορώ να αντιληφθώ δηλαδή πώς είναι δυνατόν
να τον άφησε να κάνει αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που έκανε το παιδί. Αλλά δεν είχε λογική. Δηλαδή δεν έχει λογική για μένα το γεγονός ότι τελείωσε ένα ντέρμπι. Δεν θα πω τίτλο, το μεγαλύτερο ντέρμπι πρωταθλήματος, αυτό με τον Ολυμπιακό, τελείωσε με τον ΠΑΟΚ να μην έχει δεχτεί μία κίτρινη κάρτα. Ενδεικτικό. Δεν υπάρχει εξήγηση για αυτό. Πολύ ενδεικτικό. Δεν υπάρχει εξήγηση. Ναι, δηλαδή αντικατοπτρίζει αυτό που περιγράφω την αλφακότητα με την οποία ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε ένα τόσο κρίσιμο, ένα τόσο σπουδαίο παιχνίδι. Ναι. Αυτό, Κώστα, πού μπορεί να οφείλεται, δηλαδή αυτή η... Πραγματικά δεν ξέρω. Ναι. Δεν είναι κάτι που... Τι να πω. Αυτό, ναι, δεν είναι απορία. Γιατί, ρε παιδιά, έτσι, ας πούμε, τέτοια νοθρότητα, για ποιο λόγο έτσι, αφού ξέρετε πόσο σημαντικό είναι και για όλα τα γύρω-γύρω αυτό το παιχνίδι που έχουν συμβεί, Κώστα, που έχουν προηγηθεί αυτούς τους μήνες με όλα τα θέματα και τα εξωαγωνιστικά. Γι' αυτό. Δηλαδή, παίξε και χάσε, αλλά βγάλε ένα πάθος. Παίξε, χάσε είναι μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή. Παίξε, χάσε. Ναι, ναι, παίξε όμως. Δηλαδή, πάλεψε. Βγάλε μια αντίδραση. Δεν πάλεψε. Δεν είχε αντίδραση ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε. Είχε πολλούς παίκτες σε πολύ κακή μέρα. Και γι' αυτό μιλώ για πνευματική ανεπάρκεια σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της ομάδας για αυτό το παιχνίδι. Δεν έχω εξήγηση να δώσω. Μακάρι να είχα και να μπορούσα να πω αυτό. Διαβάζω, ακούω, γίνομαι δέκτης, παραπώνομαι για τον προπονητή, για το ένα, για το άλλο κτλ. Οκ, εγώ να πω ότι ο προπονητής δεν το διάβασε σωστά. Δηλαδή είχε ο ΠΑΟΚ παίκτες οι οποίοι πάλεψαν, ας πούμε, αλλά δεν τους βγήκε το πλάνο. Είναι μια συνάντηση, δηλαδή δεν μπορούμε να θρώσουμε τους παίκτες και να πούμε ότι ευθύνη το προπονητής για όλα όσα είδαμε. Θα ήταν πολύ βολικό για τους ποδοσφαιριστές, αλλά δυστυχώς έχουν ευθύνη για αυτή την εικόνα που είδαμε. Ναι. Όπως έχει και προπονητής ευθύνη. Βεβαίως. Το με κάθε ένα στο μερίδιο. Ήταν η ομάδα, την κατάλληλη τέτοια. Απλά τώρα αυτό που προέχει δεν είναι να βρεθούν οι ευθύνες, είναι το μετά. Να μπορέσει η ομάδα να συνταχθεί, διότι είναι μέσα σε όλους τους στόχους. Όποιος δεν το πιστεύει, κάνει λάθος μεγάλο. Ναι. Θα αποδειχθεί αυτό που λέω, ότι πάω που είναι μέσα στους στόχους. Και ειδικά στο κύπελλο δεν γεννάται θέμα, αλλά και για το πρωτάθλημα μιλώ. Ότι τίποτα, δεν τελείωσε τίποτα. Δεν είναι ότι απομένουν 10 παιχνίδια μικρής έντασης και ότι δεν θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ανατρέψει τη διαφορά. ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα πλέι-οφ 2 φορές. Μία στο Καραϊσκάκι και μία στην Τούμπα. Θα πει κάποιος ότι τον κερδίσει στην Τούμπα, τον κερδίσει στο Καραϊσκάκι. Μα δεν μπορεί. Ο πραγματικός ΠΑΟΚ με άνεση μπορεί να κερδίσει. Ακριβώς. Μα Κώστα, ο ΠΑΟΚ που είδαμε την Κυριακή, όχι, δεν μπορεί. Ναι. Πιθανόν, Κώστα, να θέλουν και οι αντίπαλοι αυτό ακριβώς το οποίο περιγράφεις. Να επικρατήσει αυτή η απογοήτευση και να τα παρατήσει ο οργανισμός. Είναι και αυτό μέσα ίσως στο σχέδιό τους. Γιατί, δεν τα παρατάει ο οργανισμός. Αυτό ακριβώς πρέπει τώρα να βγει αντίδραση. Δεν μπορεί να συμβεί. Οργανισμός και ο ΠΑΟΚ είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα η οποία πρέπει να παίζει συνέχεια για την νίκη. Και να παρατήσει. Ήρθε μια ήττα βαριά, ήρθε μια ήττα που δεν χωνεύεται, που δεν. Συμφωνώ σε όλα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι τι. Αυτό, ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Γεια σας. Όχι, βέβαια. Κανένα τέλος του κόσμου δεν είστε, αν είναι δυνατόν. Πάντως, υπάρχει, Κώστα, μισθά, πολύς χρόνος για να δούμε τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα μπορεί να βγάλει αντίδραση η ομάδα. Πάντως, Κώστα μου, χωρίς να ψάχνουμε δικαιολογία για την Κυριακή, έχουμε σταθεί πάρα πολύ στην αυτοκριτική και στο τι δεν έγινε σωστά. Πρέπει όμως κάπου να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν ήρθε με μείον 4 ή με μείον 5, αλλά ήρθε με συν 2 απόρρια και αποτέλεσμα εύνοια σε μη δοσμένα πέναλτι 4-5 φορές. Δηλαδή είχε αυτό το αβάτζο το ψυχολογικό. Χωρίς να ξαναλέω ότι να αθωώνουμε την κακή εμφάνιση της ομάδας της δικής μας, ήρθε όμως με αυτό το αβαντάζ. Έπαιξε ένα ρόλο. Τον διατήρησαν σε αυτή τη διαφορά, έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά ξαναλέω ότι δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Δεν θέλω να βρω δικαιολογίες για αυτό που είδαμε την Κυριακή. Ναι, είναι γνωστό ποια μάτς κέρδισε ο Ολυμπιακός χωρίς να τα δικαιούται με την έννοια και τη βοήθεια διαιτητών. Αυτό μου θέλω να το απομονώσουμε. ΠΑΟΚ που ήταν. Τι έκανε την Κυριακή. Ναι. Που ήταν το πάθος, δεν αντιλέγω. Η ένταση, η ενέργεια. Ναι. Δηλαδή, έστω και έτσι ήταν... πάρε το μάτς. Πάρε το μάτς και προσπέρασε τους.
Όπως ναι, το λέει. Ναι, ναι. Ναι. Πάρε το παιχνίδι, κέρδισε το παιχνίδι και προσπέρασε τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν... πολύ κατώτερο του αναμενόμενου. Και θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να βρεθούν τα αίτια αυτής της κακής εμφάνισης, να διαφωθεί η κατάσταση και να δούμε πραγματικό ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Δεν θέλω να χαρακτηριστώ υπέρ αισιόδοξος, είμαι ρεαλιστής. Λέω, τα πράγματα είναι δύσκολα. Το μείον 5 είναι σημαντική βαθμολογική διαφορά, αλλά η δυναμικότητα του ΠΑΟΚ μου δίνει το δικαίωμα να πιστεύω στην ανατροπή, στη διάρκεια των play-off. Και φυσικά στη διαδικασία, στην διάρκεια του κυπέλλου Ελλάδας, όπου ο ΠΑΟΚ μπορεί πραγματικά να πετύχει σπουδαία πράγματα. Αυτά περί των αγωνιστικών. Έχουμε, είχαμε σήμερα τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της UEFA. Σέφεριν, με τον Σέφεριν, υπογράφηκε ένα μνημόνιο, το οποίο θα είναι έτοιμο σε 3 μήνες. Μάλιστα. Προσδοκάς κάτι. Κρατάω μικρό καλάθι, σου λέω, και περιμένω. Μία φράση του Τσέφεριν μου δίνει την δικαίωμα να είμαι αισιόδοξος ως προς την παρέμβαση την πολιτική. Δηλαδή είπε στον Πρωθυπουργό ότι το ποδόσφαιρο μπορεί και ξέρει να λύνει μόνο τα προβλήματα. Δηλαδή ήταν ένα μήνυμα ότι μη φαντάζεστε ότι θα μας υποδείξετε τι θα ακριβώς θα κάνουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι θέμα του ποδοσφαίρου. Και τα θέματα του ποδοσφαίρου τα λύνουν η FIFA, η UEFA, δύο οργανισμοί που δεν τους επαινώ, έτσι, γιατί εκεί μέσα κρύβονται τα πάντα. Αλλά υπάρχει το αυτοδιοίκητο, το οποίο υπερισχύει, να ξέρεις, κάθε μνημονίου και του σημερινού μνημονίου που υπογράφει. Βεβαίως. Για το οποίο, εντάξει, σου λέω, κρατώ μικρό καλάθι. Ένα μνημόνιο σε 3 μήνες να έχουμε μία πλήρη εικόνα τι θα περιλαμβάνει και αυτό και λίγο... Ψιλοθολό προς το παρόν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Κοντρόθολο. Μάλιστα. Πάντως αυτοί που έλεγαν ότι... Αμάκεται. Εντάξει, αυτά ισχύουν και τώρα. Εντάξει, οκ. Έχω 2-3 ερωτήματα, Κώστα, αν προλαβαίνουμε από ακροατές και αν θέλεις. Το ένα αφορά στο ΠΑΟΚ TV και αν ήταν τόσο τεράστιο το νούμερο όσο υπόθηκε σε αυτή την αγωνιστική. Μιλάμε για χιλιάδες μεμονωμένους συνδρομητές. Αν ήταν όντως. Ναι, ήταν τεράστιο, ήταν ρεκόρ. Ναι. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις από την ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις, διότι και επαγγελματικά πακέτα έγιναν πολλά παραμονές του αγώνα. Και εν ώψη και των play-offs και πάρα πολλά μεμονωμένα έγιναν. Πάρα πολλά. Και σε αυτή τη συμφωνία με τη ρώσικη πλατφόρμα που πουλήθηκε το match έξω και αυτό. Άρα είναι ένα εξαγώγημο προϊόν πλέον αυτό που παράγει η τηλεόραση του ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ TV, έτσι. Είναι και αυτό. Εντάξει, πολύ σημαντικό. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι λογικό. Ναι. Ενδιαφέρον είναι το ντέρμπι πια που κρίνει τα παιχνίδια, που κρίνει τον πρωταθλητή σε μεγάλο βαθμό, όχι το απομονωμένο, αλλά τα δύο παιχνίδια στα play-off σίγουρα θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και ακόμα μεγαλύτερη θα είναι και η εμπορική επιτυχία του ΠΑΟΚ TV. Μάλιστα. Ένα άλλο ερώτημα είναι ο προπονητής, ναι μεν, είναι ερώτημα τοποθέτηση από τον Δημήτρη από την Άουσα που λέει ο προπονητής είχε ζητήσει κάποιους παίχτες, δεν του πήραν αυτούς τους παίχτες, όμως οι ίδιοι αυτοί παίχτες δεν είναι που έφεραν τα δύο συνεχόμενα double, αν μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο Βασιλόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι ερώτηση ή τοποθέτηση, απλά το επισημαίνω. Ναι, προπονητής... έκανε δύο διαφορετικές αλληλοσυγκρόμενες δηλώσεις. Μια φορά είπε ότι δεν θέλει παίχτες, μετά είπε ότι θέλει παίχτες. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως η ομάδα θα πρέπει να συγχρονιστεί, θα πρέπει να εναρμονιστεί με το financial fair play και αυτή η υπερκάθεια δεν της επιτρέπει, δεν της επέτρεψε να κάνει κινήσεις ενίσχυσης το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο. Δεν αποφεύθηκαν οι κινήσεις για οικονομικούς λόγους, γιατί δεν ήθελε κανείς να ενισχύσει τον Φερέιρα. Ναι. Έτσι. Απλά πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να εναρμονιστεί με το FFP. Αυτό τέλος, εδώ τελειώνει η συζήτηση. Τέλος. Τώρα γιατί έφτασε εδώ είναι άλλο θέμα. Ναι. Έφτασε εδώ γιατί δεν ανταποκρίθηκαν στις δηλώσεις όπως θα έπρεπε οι τεχνικοί διευθυντές. Αυτή είναι η αλήθεια. Και φορτώσαμε βαριά συμβόλαια την ομάδα που δεν πρόσφεραν ποτέ. Ναι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, δεν θα μπορούσε να κάνει μια κίνηση τώρα. Από τη στιγμή που δεν έκανε πώληση, που και αυτό είναι κάτι που βαραίνει τους τεχνικούς διευθυντές και τον Μπράγκο και όλους τους προηγούμενους,
Έτσι. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να έχει κάνει τις κινήσεις της εάν... Να απαλλαγεί από βαριά. Είχε έσοδο. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Άρα δεν έχω να προσθέσω κάτι, δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορείς να το αναλύσεις. Είναι πανεύκολο. Λες ότι το FSP δεν εκέτρεψε, δεν άφησε περιθώρια να γίνουν κινήσεις. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά γίνεται και μια, έγινε και χθες η υπογραφή του συμβολέου με το Μίσιτς. Πολύ σημαντικό. Ναι, είχαν ερωτήσεις. Και είχα πει ότι είναι θέμα διαδικαστικό. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί. Που είναι και τρόπο ότι να οδηγός για το τι παίχτες πρέπει να έρχονται, Κώστα, έτσι. Σε αυτή την ηλικία, με αυτή την αξία, νομίζω ότι ο Μίσιτς θα είναι ένας από αυτούς που θα χτιστεί πάνω. Βέβαια, ΠΑΟΚ και στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού θα αναζητήσει παίκτες 22 με 26 ετών, maximum 28 για να προχωρήσει για να εμφανιστεί στην επόμενη χρονιά. Υπάρχει ανάγκη όχι για απλά για νέο, αλλά για φρέσκο νεαρής ηλικίας παίκτες που να μπορέσουν να μπορέσουν. Μάλιστα. Μία ακόμα τελευταία ερώτηση από τον Αποστόλη από την Καλαμαριά. Τι ακριβώς είναι αυτή η Λίγκα TV που διαβάσαμε χθες με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, θα υπάρξει στην ίδια πλατφόρμα ή απλά συμβουλεύονται τον ΠΑΟΚ που έχει την πρώτερη πείρα από το ΠΑΟΚ TV? Μας ρωτάει ο Απόστολος, Κώστα. Πολύ καλή ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δική του πλατφόρμα, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες ότι θα λειτουργήσει και την επόμενη περίοδο. Ναι, ναι, βεβαίως. Θα λειτουργήσει αυτό. Τώρα, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι δύο οργανισμοί που θεωρώ η λογική επιτάσσει ότι δεν θα μπορέσουν, δεν επιτρέπεται για μένα, ότι θα κάνουν, το ξέρουν αυτοί, να είναι εγκλωβισμένοι στη Fortnite του Μαρινάκη, στην Nova του Μαρινάκη. Δεν είναι δυνατόν τα έσοδα που είναι εξαρτώντα το Μαρινάκη. Και οι δύο οργανισμοί λοιπόν εξετάζουν σοβαρά τη δημιουργία ή ξεχωριστής πλατφόρμας για τη μετάδοση των αγώνων τους ή μια ενιαίας πλατφόρμας από την Λίγκα για τη μετάδοση των δικών τους αγώνων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες. Πιο πολύ αυτό που ζήτησαν οι εκπρόσωποι των δύο ομάδων, δηλαδή του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, είναι η ενημέρωση από την πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ, το εκπροσώπου της ΠΑΕΠΑΟΚ, για τον τρόπο λειτουργίας, τη δομή αυτής της... Την τεχνογνωσία που έχει πλέον ο ΠΑΟΚ. Τεχνογνωσία πάνω σε αυτό. Τώρα, μπορεί να εξελίξει τα επόμενα χρόνια να δημιουργήσουν μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα που θα λέγεται κατσούμα Super League, το ένα ή το άλλο. Οκ, αλλά σίγουρα υπάρχει αντίδραση ως προς τη δημιουργία μιας πλατφόρμας τηλεοπτικής η οποία θα φιλοξενεί τα παιχνίδια της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να φανταστώ να μεταδίδει το κανάλι του Ολυμπιακού, τους αγώνες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Διότι θα έχουμε εξαρτήσεις πολύ μεγαλύτερες και πραγματικές σε σχέση με αυτό που ο ΠΑΟΚ, σε σχέση με τη σκευωρία που στήθηκε εις βάρος του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, δεν ξέρω αν θες να προσθέσουμε κάτι άλλο. Αν υπάρχει κάτι που δεν συζητήσαμε στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι και αύριο μέρα είναι και αύριο θα τα πούμε. Δεν ξέρω αν εσύ θέλεις να προσθέσεις κάτι. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Το θέμα είναι λίγο είδα και την κίνηση της κυβέρνησης της σημερινή. Δηλαδή πόσο ανησυχητικό μπορεί να είναι για τη διάδοση του, του ιού. Κορονοϊού, ναι. Μιλάει για αναβολή ποδοσφαιρικών συναντήσεων. Αν υπάρξει βέβαια, αν υπάρχουν κρούσματα, θα υπάρχουν και μέτρα. Ναι, ναι. Αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει τις επόμενες ημέρες. Θα το παρακολουθήσουμε λιγάκι. Για να έχουμε εικόνα, γιατί μιλάει για μας το ίδιο και για σχολείο. Στην πόρτα μας. Έφτασε στην πόρτα μας. Είναι δίπλα στην Ιταλία, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι χωρίς πανικό, χωρίς αλλαγμούς, να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εσύ, σε ευχαριστούμε. Και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο. Έγινε. Να είσαι καλά, Κώστα. Αυτά. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτεση Καζίνο. Παριλής, 1 με 29. Δώσε δύο νούμερα. 23 και... Το 5. Το 5.
23 και το 5. Λοιπόν, το 5 είναι ο Γιάννης Κιμπούρης σε 6-11. Νομίζω εκεί πηγαίνει ο τόνος. Και ο έτερος είναι ο Χάρης Δημητρίου 509 το νούμερο του. Γιάννης Κιμπούρης και Χάρης Δημητρίου. Αυτοί είναι οι δύο τυχεροί που κερδίζουν τα εισιτήρια. Όλοι οι υπόλοιποι μπήκατε έτσι κι αλλιώς στην κλήρωση για Λίθος Hotel & Spa. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεό στις 8 το πρωί. Μένετε στο Λίμπερο. Έρχεται Ζαγόρας στο πέναλτι. Φιλιά από μένα. Bye, bye, bye.